Πριν από μερικές εβδομάδες, η διοίκηση της ΕΡΤ ενημέρωσε τους εργαζόμενους ότι καταργεί το σύστημα πενθήμερης εβδομαδιαίας απασχόλησης. Σύμφωνα με το άρθρο 25 του νόμου 5053 του 23, δύναται η εταιρεία, προκειμένου να καλύψει τις λειτουργικές ανάγκες, να απασχολεί τους εργαζόμενους καθ' υπέρβαση του πενθήμερου συστήματος εργασίας και για έκτη μέρα εντός της ίδιας εβδομάδας. Η ημερομηνία έναρξης αυτής της δυνατότητας ορίστηκε τελικά η 1η Ιουλίου του 2024. Για την εργασία την έκτη μέρα καταβάλλεται το ημερομίσθιο με την από τον νόμο οριζόμενη προσάυξη και δεν θα χορηγείται ρεπό για την έκτη μέρα δουλειάς. Η εξαήμερη εργασία όμως ξέρουμε πολύ καλά ότι εντατικοποιεί τη δουλειά των εργαζομένων σε βάρος της υγείας τους, αφού με την κατάργηση της μιας μέρας ανάπαυσης δεν θα υπάρχει ο αναγκαίος χρόνος για την ξεκούρασή τους. Επίσης μειώνεται σημαντικά ο ελεύθερος χρόνος για την αξιοποίηση στην οικογένεια, στην κοινωνική ζωή και αλλού, σε δραστηριότητες αναγκαίες για τον εργαζόμενο άνθρωπο, για τη ζωή του και την υγεία του. Ωστόσο, αντί να εντατικοποιηθεί σε τέτοιο βαθμό η εργασία των υπαρχόντων εργαζομένων, οι λειτουργικές ανάγκες θα μπορούσαν να καλυφθούν με προσλήψεις μόνιμων εργαζομένων. Επίσης, οι εργαζόμενοι δημοσιογράφοι αλλά και οι άλλοι εργαζόμενοι στην ΕΡΤ εργάζονται χωρίς συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Μάλιστα, οι μισθοί των δημοσιογράφων της ΕΡΤ όπως και όλων των δημοσίων ΜΜΕ δεν καθορίζονται με συλλογική σύμβαση εργασίας αλλά με κοινή υπουργική απόφαση. Ακόμα, αντί για αυξήσεις στους μισθούς, δίνονται κουπόνια τροφεία για αγορά προϊόντων από σούπερ μάρκετ. Αυτό έχει σαν συνέπεια ο μισθός τους να μείνει στάσιμος, να μην δίνονται τα μισθολογικά κλιμάκια σύμφωνα με τα χρόνια προϋπηρεσίας και να παραμένει στάσιμη η ασφαλιστική τους κάλυψη τουλάχιστον για το συνταξιδοτικό τους μέρος. Επιπροσθέτως, στους εργαζόμενους της ΕΡΤ, όπως και σε όλους τους δημόσιους υπαλλήλους, έχουν καταργηθεί ο 13ος και ο 14ος μισθός λόγω μνημονιακών νόμων και συνεχίζουν να μην δίνονται. Έτσι, οι εργαζόμενοι που υφίστανται την ακρίβεια, τον πληθωρισμό, έχοντας ήδη τεράστιες μισθολογικές απώλειες από την περίοδο της οικονομικής κρίσης, δυσκολεύονται να ανταπεξέλθουν στοιχειοδώς στην κάλυψη των αναγκών των οικογενειών τους. Στην ΕΡΤ εφαρμόζονται επίσης διαφόρων μορφών εργασιακές σχέσεις όπως συμβάσεις έργου. Ακόμα υπάρχουν εργαζόμενοι που ανήκουν στο εργατικό δυναμικό άλλων εταιριών, κυρίως οπτικοακουστικής παραγωγής, και δεν έχουν καμιά σιγουριά για τη δουλειά τους στην ανανέωση των συμβάσεων αλλά και τις πληρωμές υπεροριών και Σαββατοκύριακων. Ακόμη οι τεχνικοί της ΕΡΤ δεν παίρνουν επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας και δεν τους αναγνωρίζεται η προϋπηρεσία τους. Και σε αυτόν τον τομέα υπάρχει ανάγκη προσλήψεων για κάλυψη κενών οργανικών θέσεων, γεγονός που εντατικοποιεί τη δουλειά τους. Ερωτάται ο κύριος Υπουργός, ποια μέτρα θα πάρει η κυβέρνηση έτσι ώστε να καλυφθούν όλες οι ανάγκες με μόνιμο προσωπικό όλων των ειδικοτήτων και να μην εφαρμοστεί η εξαήμερη εργασία. Να υπογραφεί συλλογική σύμβαση εργασίας με γενναία αύξηση στους μισθούς των εργαζομένων και βεβαίως να επανέλθει ο 13ος και ο 14ος μισθός. Ευχαριστώ πολύ. Ως ομιλία κυβερνητικού εκπροσώπου ήταν πάρα πολύ καλή. Λοιπόν, από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, από τις αρχές του 80 στη τηλεόραση, δεν υπήρξε χρονιά χωρίς μαχητικές κινητοποιήσεις των εργαζομένων για το απαράδεκτο εργασιακό καθεστώς. Το έγκλημα είναι διαρκές και δεν έχει σταματήσει ποτέ από τότε. Επίσης, αναφερθήκατε στα θέματα προπαγάνδας. Η προπαγάνδα δεν αποτελεί παρελθόν για την ΕΡΤ. Ήξερε πολύ καλά πάντα να την κάνει, συνεχίζει να την κάνει με τον καλύτερο τρόπο. Και βεβαίως, όταν χαιρόμαστε για την ανάπτυξη της ΕΡΤ, καλό είναι να χαιρόμαστε και για για την προάσπιση των δικαιωμάτων των εργαζομένων, κάτι που δεν συμβαίνει, και όχι για την εξόντωσή τους. Οι όποιες επιτυχίες κυρίως βασίζονται στη σκληρή δουλειά των εργαζομένων. Λοιπόν, η εξαήμερη εργασία στα δύο κρατικά ΜΜΕ με την έκτη μέρα που μπορεί να είναι και Σάββατο ή Κυριακή ανοίγει πολύ επικίνδυνους δρόμους αφού οι διοικήσεις μπορεί να απαιτήσουν κάποια στιγμή και δουλειά και θα την απαιτήσουν 13 ώρων την ημέρα με τον παραπάνω χρόνο εργασίας να μην αμείβεται αλλά να δίνεται σε ρεπό. Αυτό άλλωστε το προβλέπει ο νόμος. Αυτή η ρύθμιση οθεί σε μείωση των εργαζομένων και εντατικοποίηση της δουλειάς, ενώ όσο οι συνθήκες δουλειάς θα χειροτερεύουν, παράλληλα θα αυξάνονται και οι κίνδυνοι για την υγεία των εργαζομένων από την καταπώνησή τους. Δεν ξέρω αν σας ενδιαφέρει αυτό, αλλά επειδή έχω ζήσει το μεγαλύτερο μέρος της ζωής μου στην ΕΡΤ, έχει τύχει να δω να καταραίουν άνθρωποι από την κούραση και στο μοντάζ και στο κοντρόλ και στα στούντιο. Βέβαια, δεν αποτελεί είδηση ότι καμιά κυβέρνηση δεν ενδιαφέρθηκε ποτέ για τις συνέπειες στην υγεία και τη ζωή των εργαζομένων με τους νόμους που ψηφίζει και εφαρμόζουν οι διοικήσεις.
Οι εργαζόμενοι πάντως δεν πρόκειται να τα αποδεχτούν όλα αυτά, γιατί θα είναι σαν να αποδέχονται την υποταγή στην απώλεια του πιο βασικού εργασιακού τους δικαιώματος μαζί με το μισθό. Δεν θα δεχτούν μια ζωή λάστιχο ανάλογα με τις εργοδοτικές απαιτήσεις. Να μιλήσουμε όμως και για τις ευθύνες των κυβερνητικών εργοδοτικών πλειοψηφιών στις διοικήσεις ΙΕΑ και ΠΟΕΣΥ και για την αβάντα που προσφέρουν για την ψήφιση και εφαρμογή τέτοιων αντεργατικών νόμων. Οι πλειοψηφίες αυτές των δημοσιογραφικών ενώσεων αποδεικνύονται σύμμαχοι της σημερινής κυβέρνησης και όλων των κυβερνήσεων διαχρονικά. Αλλά και η διοίκηση της ΕΡΤ και του ΑΠΕ γίνονται η καλύτερη αρρωγή της κυβερνητικής πολιτικής, σπέβδοντας να την εφαρμόσουν, υπηρετώντας την προπαγάνδα στήριξής της, να την πάλι προπαγάνδα, αυξάνοντας την εκμετάλλευση και την καταπίεση των εργαζομένων. Γίνονται δηλαδή λαγοί της γενίκευσης της εφαρμογής αντεργατικών νόμων σε όλο τον κλάδο των ΜΜΕ. Και στα κουπόνια έγιναν αλλαγή αφού πρωτοεφαρμόστηκαν στην ΕΡΤ. Επίσης, κάθε φορά που μειώνουν το λειτουργικό κόστος, την πληρώνουν πάντα οι εργαζόμενοι. Έχουμε καταγγείλει επανειλημμένα μέσα στη Βουλή ότι δημιουργείται ένας απόλυτα ελεγχόμενος από την εκάστοτε κυβέρνηση φορέας, με εργαζόμενους πολλών ταχυτήτων, με πολλαπλές αντιδραστικές εργασιακές σχέσεις, υπό συνεχή πολιτική ομοιρία και με συμπράξεις που μοιράζουν χρήμα σε ιδιώτες. Να υπενθυμίσω ότι το ΚΚΕ πρωτοστάτησε με τις δυνάμεις του για να γίνουν υπόθεση όλων μας τα δίκαια αιτήματα και διεκδικήσεις των εργαζομένων της ΕΡΤ και να οργανωθεί αλληλεγγύη. Κλείνω λέγοντας πως οι εργαζόμενοι διεκδικούν να μην καταργηθεί το πενθήμερο και να μην επιβληθεί η εξαήμερη δουλειά, να μην υπάρξει καμιά αλλαγή σε εργασιακές σχέσεις, αλλά να κατοχυρωθεί σταθερός ημερήσιος και εβδομαδιαίος χρόνος εργασίας, 7 ώρο, πενθήμερο, 35 ώρο. Επίσης, συλλογικές συμβάσεις εργασίας σε κάθε ειδικότητα εργαζομένων στα ΜΜΕ, με ουσιαστικές αυξήσεις στους μισθούς, πλήρη εργασιακά δικαιώματα, πληρωμή νυχτερινών και υπερωριών, προστασία της υγείας και της ασφάλειας στους χώρους δουλειάς και στα εξωτερικά συνεργεία, ιδιαίτερα όταν αυτά δουλεύουν σε συνθήκες όπως φωτιές, σεισμούς και πλημμύρες, με λιγότερες ώρες δουλειάς και κυρίως εναλλαγή συνεργείων. Ευχαριστώ πολύ.